δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Κωστή Στεφανόπουλο στο πρώτο δημοτικό κημητήριο της Πάτρας. Για 3 μήνες θα ανοίξει ο Χιτάς στο σκοπό της Ζακύνθου. Τι προέκυψε από τη συνάντηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση με τις αρχές του νησιού. Κορυφώνεται η κόντρα κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα μηνύματα που έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων. Στα όρια τους οι εργαζόμενοι στην ΕΒΟ Αιγίου, παρά τις δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις, παραμένουν απλήρωτοι. Κατασχέθηκαν όλοι οι λογαριασμοί της εταιρείας. Ανησυχητικά τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύει το πρακτορείο Bloomberg. 8 στα 10 νοικοκυριά δυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.